Είναι μεγάλη μας η χαρά και είναι και μεγάλη μας η τιμή, γιατί έχουμε δίπλα μας τον καπετάν Νικολί. Είναι ο νεότερος σαμποτέρ του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει ουσιαστικά σώμα και ψυχή για την απελευθέρωση της Κρήτης μας. Ήτανε αυτοί, επέσανε οι Γερμανοί του 41. Ναι. Του 40 και ρίξαν ο πόλεμος με τους Ιταλούς, να πούμε, και πήγαν ναι. Όλοι οι νέοι από εδώ και πήγαν. Έχουμε, ναι. Τότε 10 χρονών. Ήσασταν γεννήθηκα τότε. Του 1930, ναι. Του 40, ήμουν 10 χρονών. Ναι, και... Σας μαζέψανε λοιπόν οι Γερμανοί. Ναι, φύγατε μετά από... ναι. Πήγανε, θέλανε στο Ντιμπάτσι, να κατεβήκαν, να πούμε, και έτσι καταλάβανε την Κρήτη. Ναι. Ήθελαν να κάνουν τα αεροδρόμια για να καταλάβουν όλο τον κόσμο. Σωστά. Ειδικά στη Λιβύη, για τη Λιβύη ήταν εκεί, να το, αυτό το θυμάμαι ακόμη. Είχα... Και τι κάνατε εσείς τότε, τι εργασία κάνατε, ήσασταν μικρό. Φτιάχνανε το αεροδρόμιο αγώρι. Για να βάνει πολλά αυτοκίνητα. Πολλά αυτοκίνητα ήταν, μπορεί να ήταν 100-150. Ήταν τι να σου πω. Ποια ήταν η εργασία σας τότε εκεί. Εμείς, έτσι που φτιάχναν, εγώ δεν έκανα τίποτα, παιδιά μου. Ήταν οι Γερμανοί και καλοί άνθρωποι, ήταν και άγρι. Κάτι, ναι. Γιατί σας λένε ο νεότερος σαμποτέρ. Δύο φορές εγέμωζα το Βουργιάλι δυναμίτες. Τι δυναμίτες. Εξεβίδωνα τις βόμβες. Εξεβίδωνα. Κοπέλιδα που ήμουν, γιατί εδώ να μου πεις να πάω να δείξω, δεν πάω. Τότε σας... Ήθελα εγώ να πάω, γιατί ήθελα να πηγαίνω στα ψάρια, λέει, με τις δυναμίτες. Πραγματικά σκοτώνανε. Δύο αυτοκίνητα, δύο βουρζάλια γέμωσα, τις δύο φορές που πήγα από τις νάρκες, από τις βόμπες. Σε ξεβίδωνα, αλλά την αρχή δεν ήξερα και πολέμουν να την ξεβιδώσω ανάποδα και αυτή εξεβίδωνε δεξιά. Ξεβιδώνατε λοιπόν τις βόμβες. Τις βόμβες και βγάναμε από κάθε μια καψούλα. Μια σαν ένα δυναμίτη. Πώς είναι ο δυναμίτης, τόσο είναι στο μάκρο και τόσο είναι στο χοντρό. Και το πράγμα εγέμωσα δύο φορές στο Βουργιάλι. Με αποτέλεσμα... Δεν ψηφιλάγανε οι Γερμανοί τις βόμβες. Γιατί να με πιάνανε και να με τυλάζουν επί τόπου. Ούτε να δεν μου τις βρήκανε. Πηγαίνατε λοιπόν κρυφά. Κρυφά. Σημαντική δουλειά. Ναι. Γιατί μετά οι βόμβες δεν σκάγανε. Ήτανε κούφιες. Οι βόμβες ήτανε... Από κάτω στις χοντρολιές, ναι. Ήταν στιβές τις είχαν κάνει. Ναι. Στιβές και μπαίνανε και με τα αυτοκίνητα, φαίνεται και έτσι. Φορτώνανε, ύστερα και τις βάνανε στα αεροπλάνα και πηγαίνανε στη Λιβύη. Πριν τις πάρουν όμως να τις φορτώσουν, εσείς τις είχατε ξεβιδώσει και είχατε βγάλει. Ναι, είχα πολλές βγαρμένες να πούμε πια. Ελάχιστα. Θυμάμαι από μια περίπτωση να πούμε. Αφελήσει οι Γερμανοί. Ναι. Ξεχάσανε και δεν βάλανε καψούλες ναι. Στις βόμβες και τις ρίχνουν στη Λιβύη και δεν γεντούνε. Πω πω, τι αναμνήσεις ναι, έχετε από αυτή την εποχή. Για να το μάθουνε. Τα είπα να μην το λέω. Να μην το λέτε λέω, γιατί... Δεν ένα και ναι. Ο πρόεδρος και ούτε ήρθανε μεγάλοι. Και με βρήκανε, μην το λες γιατί θα κάψουνε το χωριό. Το χωριό θα κάψουνε. Τι μόνο... αναμνήσεις έχετε από αυτή την περίοδο. Δύσκολη καιρή. Δύσκολη. Τι αναμνήσεις έχετε, έρχονται εικόνες στο μυαλό σας από τότε. Δεν μου έρχονται τα έρχονται. Πώς πέρασαν τα χρόνια, ναι, τη πέρασαν, ζωή σας. Πέρασαν, πώς τα... πέρασαν, δύσκολα ναι. Πέρασαν. Πέρασαν τώρα το να είναι 80 χρόνια, ακριβώς είναι από η κύριε Σένωα. Καταλάβανε την Κρήτη να πούμε και οι Γερμανοί. 80 χρόνια. Έχετε οικογένεια, καπετάνε Νικολί, Ναι. Πόσα παιδιά έχετε? Δύο γιους έχω και είναι στο πέραμα. Πώς αισθάνεστε που εδώ στο χωριό σας λένε καπετάνιο Νικολί? Πώς δεν... αισθάνεστε? Θέλω να μου πείτε το μυστικό της μακροζωίας σας. Είστε 92 χρονών. Μια χαρά, περπατάτε, μιλάτε, είστε τέλειος είστε. Πώς τα έχετε καταφέρει ενώ έχετε περάσει τόσο δύσκολα χρόνια? Έχω κάνει όμως πολλά ζάλα. Άμα θα σου πω το ψιλορίτη, τον έχω γυρέψει πολλές φορές και πάει από πίσω στη λόγρια. Με τα πόδια.
Με τα πόδια και. Η άσκηση λοιπόν είναι το μυστικό. Ναι, έχουν μεστό στην αυτοκίνητα. Κοκαλάνε, πώς να το πούμε έτσι.